Πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε την συνέντευξη του Διονύση Κωνσταντόπουλου, όπου έχει εικονογραφήσει το Λεύκομα Ανθρωποποίηση, που κυκλοφορεί, είναι τώρα από τις εκδόσεις Φανταστικός Κόσμος και θα παρουσιαστεί αύριο στο νησί της Ζακύνθου, στο Πνευματικό Κέντρο, στις 8 το βράδυ. Και να πούμε βέβαια ότι το βιβλίο θα παρουσιάσουν ο Υφυπουργός Αθλητισμού και Βουλευτής Ζακύνθου, κ. Σταύρος Κοντονής, και η Διευθύντρια του Μουσείου Σολομού και Επιφανών Ζακυνθίων, η κυρία Κατερίνα Δεμέτη. Εγώ να ευχαριστήσω εκ των προτέρων για την συνέντευξη του Διονύση του Κωνσταντόπουλου. Πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε. Αρχικά, να σε ευχαριστήσω πολύ που μου ανοίγεις το χώρο σου να μιλήσουμε για το νέο Λεύκομα Ανθρωποποίηση, όπου δημοσιεύονται σε πρώτη φάση τα έργα συγκεντρωμένα με σενάριο. Η παρουσίαση θα γίνει του βιβλίου την Τρίτη. Για να πούμε πρώτα απ' όλα δύο λόγια για αυτό το Λεύκομα. Αφού σας ευχαριστήσω και εγώ που ήρθατε και εστιάσατε την προσοχή σας πάνω στο έργο, που είναι ένα συλλογικό έργο, εννοώ ότι ξεκινάει από τους πίνακες τους δικούς μου, αλλά εμπεριέχεται η δουλειά που έχει κάνει για να δέσουν αυτοί οι πίνακες και να αρθρωθούν σε μια ιστορία ο Δημήτρης ο Βανέλης, ο συνσυγγραφέας του βιβλίου, και κυρίως ο εκδότης, ο Αντώνης ο Νικολουδάκης, που υλοποίησε το project αυτό. Να μιλήσουμε για το έργο καθεαυτό. Ήταν μια σειρά πίνακες που έχουν ξεκινήσει να γίνονται από το 2010 και ολοκληρώθηκαν λίγες μέρες πριν την έκθεση του βιβλίου, με σκοπό να δημιουργηθεί μια έκθεση ζωγραφικής καταρχήν. Ήταν ένα παιχνίδι οπτικής επικοινωνίας που θελήσαμε και παρουσιάστηκε στη Ζάκυνθο για πρώτη φορά στην Ήριδα Art Studio στην παραλία, ως έκθεση ζωγραφικής που είχε στόχο να βάλει τον θεατή, να τον κάνει κοινωνό σε ένα θεατραιοποιημένο κόμικ. Πάντως, κάποιος που μπορεί να μην έχει πάρα πολύ μεγάλη επαφή με την τέχνη μπορεί να αντιληφθεί ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει κάποιο σενάριο για το κάθε έργο, για να δεθεί να γίνει ένα βιβλίο με κάποια ιστορία, διότι η έμπνευση του καλλιτέχνη δεν μπορεί να περιοριστεί, έτσι δεν είναι? Αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, θα σας πω λίγο για τη διαδικασία του βιβλίου. Όταν είχε στηθεί η έκθεση στην Ήριδα, είχε έρθει ως επισκέπτης ο Αντώνης ο Νικολουδάκης και θέλησε να εκδώσει τα έργα αυτά. Στην πορεία της έκδοσης μας προέκυψαν διάφορα προβλήματα. Ότι ενώ η κάθε μία από τις εικόνες αφηγεί το μία ιστορία, για να δεθούν όλες μαζί σε μία ενιαία ιστορία ή σε μία μήτρα που θα εμπεριείχε πολλές ιστορίες, έπρεπε να υπάρξει ο λόγος. Εξού και επιστρατεύθηκε ο συγγραφέας, ο Δημήτρης ο Βανέλης, και η συστράτευση του στο όλο εγχείρημα δημιούργησε την ανάγκη της δημιουργίας κάποιων επιπλέον συνδετικών εικόνων. Άρα αυτό το πράγμα έχει δουλευτεί τρεις φορές. Μία στην αρχική του πρόθεση, μία σε συνδυασμό με τα κείμενα και μία στο επέκεινα των κειμένων. Είναι δηλαδή μια διαδικασία που έχει αρχή, μέση και τέλος? Κράτησε ένα χρόνο από όταν αποφασίσαμε ότι θα κάνουμε το βιβλίο μέχρι να φτάσουμε στο τυπογραφείο. Υπήρξε άλλος ένας χρόνος. Οπότε πλέον μιλάμε για μια δουλειά 4 χρόνων, από το 10 μέχρι τέλη του 14. Επίκεντρο πάντα ο άνθρωπος στα έργα αυτά? Είναι επίκεντρο ο άνθρωπος και κυρίως ο πολιτισμός. Δηλαδή οι διάφορες φιγούρες που σαν ήρωες μπαίνουν και βγαίνουν στα καρέ παύλα πίνακες αυτού του project είναι άλλοτε άνθρωποι, άλλοτε είναι άγγελοι, είναι κάποια όντα φτερωτά που μπορούμε να τα πούμε αγγέλους, μπορούν να είναι νίκες της αρχαιότητας, ερωτοειδής, και όλες αυτές οι φτεροφόρες. Αυτό είναι και η βασική ιδέα του σεναρίου, ότι κυκλοφορούν ανάμεσά μας πλάσματα από άλλους κόσμους. Αυτό είναι ένας συμβολισμός για την διαφορετικότητα. Και κυκλοφορούν σε έναν κόσμο ο οποίος τελειώνει. Ο κόσμος μας, θεωρούμε, ο πολιτισμός μας, ο λεγόμενος δυτικός πολιτισμός, ζει τις τελευταίες του μέρες και ανατέλει κάτι καινούριο. Και σε αυτή τη μετέωρη στιγμή, ανάλογα και με τη χώρα μας, όπως βλέπετε, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα από το 10 μέχρι σήμερα. Στεκόμαστε ελπιδοφόρα μήχανοι μπροστά στην ανατολή αυτού του νέου κόσμου.
Αυτό αποτυπώνεται λοιπόν. Αυτό με έναν αλληγορικό τρόπο αποτυπώνεται στους πίνακες. Η βασική ιστορία είναι η εξής. Είναι σπαράγματα, θραύσματα ημερολογίων από διάφορους χαρακτήρες που εικονίζονται, θηλυκούς κυρίως χαρακτήρες. Το βλέπουμε μέσα από την πλευρά της γυναίκας περισσότερο. Υπάρχει μια σεξουαλικότητα στους πίνακες, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Το γυμνό σώμα, κάποιες... Ναι, υπάρχει μια συμφιλίωση με τον ερωτισμό, γιατί όλοι αυτοί οι άγγελοι που περιφέρονται στα κατεστραμμένα σκηνικά της δικής μας πραγματικότητας ή μιας πραγματικότητας στο επέκεινα της δικής μας πραγματικότητας, έτσι σε ένα λίγο μέλλοντα χρόνο, αναζητούν την αγάπη. Ο γενικότερος τίτλος, η ανθρωποποίηση, είναι δανεισμένος από τη βιολογία και είναι η εξελιχτική διαδικασία να γίνουμε από πίθη και άνθρωποι. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται ανθρωποποίηση. Συμβολικά χρησιμοποιείται εδώ και ως λογοπαίγνιο, γιατί ταυτόχρονα είναι και η ποίηση, δηλαδή τα έργα του ανθρώπου. Το μήνυμα είναι πάρα πολύ απλό. Πρέπει μέσα να σταματήσουμε αυτή την αδιέξοδη αυτοκαταστροφική πορεία, γιατί είμαστε αυτοκαταστροφικά όντα, και με φαλτήριο την τέχνη, τη φιλοσοφία και την παραδεδομένη γνώση, ας πούμε, των λαθών του παρελθόντων μας, να επινοήσουμε τις συνθήκες του καινούριου κόσμου. Να ξανασχεδιάσουμε τον κόσμο μας, να ξαναγίνουμε άνθρωποι. Πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα, να αφήσουμε και κάποια στοιχεία παραπάνω για την παρουσίαση του βιβλίου και να πάμε τώρα να δούμε τον Διονύση σαν προσωπικότητα, σαν καλλιτέχνη. Πώς ξεκίνησε αυτή η δραστηριότητα? Έχεις σπουδάσει αρχιτέκτονας στο Αριστοτέλειο και βγήκε μετά μια έκφραση καλλιτεχνική, πιο έντονα χρώματα, σύγχρονη τέχνη. Εδώ μπαίνουμε και σε μια ερμηνεία της καθεαυτοεικαστικής δουλειάς, η οποία έχει πολύ συγκεκριμένες αναφορές σε πράγματα που αγαπάω. Είναι, όπως γράφει και ο Δημήτρης στον πρόλογο του βιβλίου, οι αιμονές μου, που είναι τα κόμιξ, που είναι ο κινηματογράφος, η νουάρ λογοτεχνία και επιστημονικής φαντασίας, και φυσικά η πόλη, γιατί πρωταγωνιστεί και ο χώρος, όπως βλέπετε. Ακόμα και εν τη απουσία του ή στην εξέλιξή του, υπάρχει ο χώρος που μέσα σε αυτόν κινούμαστε όλοι μας. Οπότε θεώρησα ότι στην εποχή... μάλλον θα σας το πω λίγο διαφορετικά, είναι λίγο δύσκολο να το εκφράσω. Πρέπει και η σεβόμενη την παράδοση να βρει η τέχνη, η ζωγραφική τέχνη, αφού μιλάμε για το δικό μου κομμάτι, να βρει τις νέες εκφράσεις της και μέσα σε αυτόν τον ψηφιοποιημένο σύγχρονο κόσμο. Επιπλέον, για να υπάρχει μία συνέχεια και όχι μία ρήξη από γενιά σε γενιά, γιατί εγώ σχεδόν είμαι 50 χρόνων, και να μπορείτε να το επικοινωνήσετε στον βαθμό που πετυχαίνει να το καταφέρει το έργο και εσείς που είσαστε πολύ νεότερα, πρέπει να υπάρξει ένα δάνειο, ένας γλωσσικός ερμηνευτικός κώδικας που να είναι πιο οικείος. Το οικείο δικό μου είναι η αρχιτεκτονική, είναι τα κόμιξ, είναι το κινηματογράφος, είναι η φιλοσοφία και η μουσική που εμπεριέχεται, αλλά δεν ακούγεται μέσα από τις εικόνες. Θα ήταν η επόμενη μου ερώτηση αυτή, διότι τα κόμιξ πλέον έχουν ψηφιοποιηθεί 100%, όλα γίνονται πλέον στον υπολογιστή, πολύ λίγοι παραμένουν να ζωγραφίσουν στο χέρι τα σχέδιά τους, και το γεγονός ότι τα σχέδια αυτά, τα δικά σου, αποτυπώνονται σε Canva, δίνει μια πιο μεγάλη βαρύτητα σε αυτό καθ' αυτό σαν έργο. Πέρα από την σύγχρονη μορφή απεικόνησης και
τα μορφολογικά στοιχεία που θυμίζουν κόμιξ ή σινεμά. Δουλεύω παραδοσιακά, δηλαδή όπως βλέπετε και εδώ σε κάποια προσχέδια, η ιστορία γίνεται στο χαρτί, δουλεύω με ακριλικά, παστέλ, μολύβια. Ξεκινάει από το απλό μολύβι, από ένα σκίτσο σε χαρτί ή σε ριζόχαρτο, που το αγαπάω πολύ το ριζόχαρτο, είναι πολύ ευγενές υλικό, έτσι πολύ λεπτεπίλεπτο, που αποτυπώνει το πρώτο ίχνος και σιγά σιγά εξελίσσεται για να φτάσουμε εδώ, σε αυτή τη μορφή. Κατά αυτή την έννοια λοιπόν μιλάμε για μια κλασική ζωγραφική ως προς την διαδικασία της, με νεοτεριστικά στοιχεία στο βαθμό που το καταφέρνει. Η ανθρωποποίηση, λοιπόν, έχουμε αυτά τα στοιχεία όπως τα αναφέραμε και τώρα, όμως η δημιουργία δεν σταματά. Τώρα αυτή την περίοδο... Αυτή την περίοδο, πέρα από κάποιες παρουσιάσεις που θα γίνουν και για την προώθηση του βιβλίου και για την επικοινωνία του όλου έργου, γιατί το σύνολο πλέον αγγίζει τα 70 έργα και πάρα πολλά προσχέδια, έχω ξεκινήσει μια καινούργια μυθοπλασία, η οποία εντάσσεται σε αυτό το χωροχρονικό πλαίσιο της ανθρωποποίησης, δηλαδή ο χρόνος, ο ιστορικός της χρόνος είναι αυτός που υπενιχτικά περιγράφεται μέσα στα έργα και στο βιβλίο της ανθρωποποίησης, και πλέον μπαίνουμε σε μια μυθοπλασία, είναι μια μυθιστορία κόμικ, με μορφή κόμικ κλασικού, καρέ-καρέ και τα λοιπά, και πρόκειται για ένα μεγάλο τρίτομο έργο που ξεκινάει από την Ιαπωνία, περνάει με διάφορες αναδρομές ακολουθώντας τους δρόμους του μεταξιού από το Βυζάντιο και καταλήγει σαν τόπο δράσης στη Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθος δηλαδή θα είναι μια Ζάκυνθος του μέλλοντος, βέβαια, ενός πιθανού μέλλοντος, θα είναι ο τρόπος που θα εξελίσσεται κυρίως η μυθοπλασία, η ιστορία αυτή, που είναι μια ιστορία, μια περιπέτεια μάλλον μυστηρίου, με έντονα στοιχεία επιστημονικής φαντασίας και film noir. Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Περιμένουμε να το δούμε. Θα περιμένουμε μερικά χρόνια, βέβαια, να το δούμε, γιατί είναι χρονοβόρα διαδικασία. Αλλά ελπίζω να τα ξαναπούμε τότε μέσα από αυτό. Σίγουρα, σίγουρα. Και λίγο πριν κλείσουμε, να κάνουμε και μία αναφορά στο γεγονός ότι ένας καλός σας φίλος και νυν υφυπουργός αθλητισμού, ο κύριος Σταύρος Κοντονής, θα είναι στην παρουσίαση του βιβλίου και θα μιλήσει γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό το απάντησα το πρωί σε μία γραπτή συνέντευξη που είχα για την εφημερίδα σας. Ο Σταύρος είναι φίλος μου. Όταν ήρθα στη και με αυτή την ιδιότητα, δηλαδή η κυρίαρχη ιδιότητά του στη ζωή μου είναι ότι είναι φίλος μου. Όταν ήρθα λοιπόν στη Ζάκυνθο το 2005, εξαιτίας του γεγονότος ότι είμαστε και στον ίδιο πολιτικό χώρο, βρισκόμασταν συχνά και συζητούσαμε εκτός από τις πολιτικές και για τέχνη, γιατί είναι από τους θειασότες και κοινωνούς της τέχνης. Επιπλέον έχουμε μια κοινή αγάπη που είναι τα κόμιξ. Και έχουμε και τον ίδιο αγαπημένο ήρωα που είναι ο Κόρτο Μαλτέζε. Μάλιστα, είχαμε αποπειραθεί να βγάλουμε ένα περιοδικό που συμμετείχαν και ο Βασίλης Ομούτσης και αρκετοί από το δικό σας εκδοτικό σχήμα, και σε αυτό το περιοδικό, πλην του πολιτικού κομματιού που έκανε ο Σταύρος, γιατί εκεί είναι αφιερωμένος, είχε πάρει μια φανταστική συνέντευξη από αυτόν τον ήρωα που σας λέω, τον Κόρτο Μαλτέζε. Ως εκ τούτου, όταν έγινε η πρώτη έκθεση, ήταν ο πλέον κατάλληλος για να την παρουσιάσει ως φίλος μου και άνθρωπος που γνωρίζει εμένα, τη δουλειά μου κτλ. Όπως και η Κατερίνα η Δεμέτη που προλογίζει το βιβλίο. Και μου αρέσει να δουλεύω με τους φίλους μου. Δημιουργούνται κάποιες σχέσεις οικειότητας και βγαίνει και μια αλήθεια μέσα από αυτό. Ως εκ τούτου, μέσα στη διαδικασία, γιατί σας είπα 4 χρόνια είναι όλη αυτή η ιστορία, ο Σταύρος βγήκε βουλευτής, ξαναβγήκε βουλευτής, υπουργοποιήθηκε προς μεγάλη μας χαρά, με την πρώτερη όμως ιδιότητά του, και επειδή αποδείχθηκε εξαιρετικά γούρικος για το όλο εγχείρημα και δικαιωματικά
Δεν μπορούσε να λείπει από αυτή την παρουσίαση. Ήταν ο πλέον κατάλληλος. Ναι. Να πούμε βέβαια τώρα κλείνοντας ότι να στείλουμε ένα μήνυμα στον κόσμο ότι η τέχνη δεν είναι κάτι το απρόσιτο. Να ολοκληρώσουμε έτσι. Δεν είναι το απρόσιτο. Η τέχνη είναι ένα παράθυρο που μας βγάζει από όλα αυτά τα τείχη που ο εγωισμός, οι κοινωνικές μας σχέσεις, η ματαιοδοξία μας χτίζουν και βοηθάμε και εμείς δηλαδή καθημερινά γύρω μας. Και είναι και μία πύλη ελευθερίας κατά αυτή την έννοια. Το ζητούμενο είναι η ελευθερία καταρχήν του πνεύματος που οδηγεί το σώμα να σπάσει τα δεσμά του, τα όποια δεσμά του.